Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε τα μουμινάρια ενός μεσαιωνικού νοικοταφείου της αρχαίας αίρεσης των Βογόμηλων. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε την ιστορία αυτής της απόκρυφης αίρεσης. Οι Βογόμηλοι ήταν χριστιανική κοινότητα η οποία άνθησε στα Βαλκάνια την περίοδο μεταξύ 10ου και 15ου αιώνα. Εμφανίστηκε στη Βουλγαρία γύρω στο 950. Η θρησκευτική κίνηση εμφανίστηκε αρχικά στην Αρμενία και τη Μικρά Ασία και δέχτηκε αργότερα σλαβωνικές επιδράσεις που αποσκοπούσαν στη μεταρρύθμιση της προσφάτως διευθυνσίας Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πέρα από την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τα Βαλκάνια, το βογομηλικό κίνημα επεκτάθηκε μέχρι την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το θρησκευτικό αυτό κίνημα περιγράφεται και ως βογομηλισμός. Η ονομασία Βογόμηλη, κατά μία εκδοχή, επινοήθηκε από ένα μοναχό το 1050, με βάση το όνομα του γνωστότερου δραστήριου κήρυκά τους, του ιερέα Βογόμηλου, δηλαδή Θεόφιλου στα ελληνικά, από το βουλγάρικο Βογκομήλη, ο οποίος είχε ως κέντρο της δράσης του τη Φιλιππούπολη κατά τον 9ο αιώνα, ενώ κατά άλλη εκδοχή τους αποκαλούσαν γενικότερα με αυτό το όνομα που σήμαινε Θεόφιλη. Κεντρικό στοιχείο της διδασκαλίας των Βογόμηλων αποτελούσε η πεποίθηση ότι ο ορατός υλικός κόσμος κυβερνάται από τον Σατανά. Απέρριπταν την ιεραρχία της διοικούσας εκκλησίας και θεωρούσαν εσφαλμένα τα δόγματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων την απόδοση τιμής στις ιερές εικόνες, στο Σταυρό και τα Ιερά Λείψανα, τα οποία θεωρούσαν και ιδωλολατρία, και στους Αγίους, και δεν αποδέχονταν τα εκκλησιαστικά μυστήρια, τον Ηπιοβαπτισμό, τη Θεία Ευχαριστία και τα δόγματα περί Άη Παρθένου και Θεοτόκου, της Μητέρας του Ιησού Χριστού. Απέρριπταν γενικά αυτά που θεωρούσαν ως κοσμική και εκκλησιαστική εξουσία, καθώς πίστευαν ότι έχουν ανθρώπινη προέλευση, αρνούμενοι την πληρωμή φόρων και τη συμμετοχή στον πόλεμο. Θεωρούσαν τους ναούς της επίσημης εκκλησίας ως κατοικίες δαιμόνων. Καταδίκαζαν δραστηριότητες που έφεραν τον άνθρωπο κοντά στην ύλη, όπως η κρεοφαγία και η νοποσία, και τηρούσαν αυστηρές νηστείες. Η ηθική τους αυστηρότητα αναγνωριζόταν ακόμα και από τους εχθρούς τους. Δήλωναν πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν αποδέχονταν κάποια συγκεκριμένη τριαδιστική θεωρία. Και ενώ ισχυρίζονταν ότι ομολογούσαν το δόγμα του Θεού, σύμφωνα με την Εκκλησία, στην πραγματικότητα το αρνούνταν. Δηλαδή έβιναν διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα με τον Στεφανίδη, όπως φαίνεται από το έργο του πρεσβυτέρου Κοσμά, λόγοι κατά των αιρετικών, οι Βογόμηλοι δέχονταν ως αγαθό Θεό την Αγία Τριάδα και ως κακό Θεό τον Σατανά, και ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μετά τη συμπλήρωση του έργου αυτών θα επιστρέψουν εις τον Πατέρα, ο οποίος θα γίνει πάλιν μονοπρόσωπος, το οποίο αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από το ορθόδοξο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αποδέχονταν ως ιερά συγγράμματα την Καινή Διαθήκη και τους προφήτες και τους ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και απέρριπταν την Πεντάτευχο και τα ιστορικά βιβλία της. Εκτός από την Αγία Γραφή, χρησιμοποιούσαν και πολλά απόκριφα βιβλία. Οι Βογόμηλοι ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της μετάφρασης της Αγίας Γραφής στη γλώσσα του λαού. Επιπλέον, εξασκούσαν και χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τη μνήμη τους, καθώς απαιτούνταν από τα μέλη της ομάδας να αποστηθίζουν μεγάλα τμήματα της Αγίας Γραφής. Σύμφωνα με τον Όστροφσκι, οι Βογόμηλοι, ως έκφραση διαμαρτυρίας κατά της τάξης των κυβερνώντων, των ισχυρών και των πλουσίων, όπως και άλλες παρόμοιες αντίληψεις ομάδες, παρουσίαζαν άνθηση περιοδικά και δεν απέρριπταν μόνο την κρατική εξουσία ή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αίρεση αυτή άμφιζε ιδιαίτερα σε εποχές κρίσεως και ανάγκης, γιατί σε τέτοιες ακριβώς εποχές η βασική απεσιόδοξη κοσμοθεωρία της, που δεν απορρίπτει μόνο μία ορισμένη τάξη, αλλά τον επίγειο κόσμο σαν τέτοιο, βρίσκει πλούσιο έδαφος και εντυπωσιάζει περισσότερο με την διαμαρτυρία της. Σύμφωνα με τη συνήθη μέθοδο της εσωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου, ευθνότητες και μη ορθόδοξες
θρησκευτικές ομάδες, αιρέσεις δηλαδή, μεταφέρονταν και μετικίζονταν σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, αποσκοπώντας μέσω του επικισμού στην απομάκρυσή τους από τα ασφαλή κέντρα τους, στον έλεγχό τους και τη χρησιμοποίησή τους ως προπύργιο εναντίον των συχνών εισβολών των βορείων βαρβάρων. Τον 9ο αιώνα, ο μεταρρυθμιστής Παυλιακιανός, ιερέας Μπογκομίλ, Βογόμιλος δηλαδή, κήρυτε με βάση τη Μακεδονία αυτό το δόγμα στην ευρύτερη περιοχή της Βουλγαρίας. Το όνομα Βογόμιλη δόθηκε στους ομοειδεάτες του από έναν Ορθόδοξο μοναχό που ονομαζόταν Ευθύμιος το 1050, ενώ οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν χριστιανοί. Ο Βογομιλισμός αποτέλεσε θεωρητική σύλληψη υπερσυντηρητικών Βυζαντινών θρησκευομένων, ο οποίος βρήκε απήχηση σε ποικίλα στρώματα της Βυζαντινής κοινωνίας και σταδιακά διαδόθηκε στη Σερβία και τη Βοσνία και αργότερα στη Δυτική Ευρώπη. Oh, okay.